Κοιτάξτε, πρώτα απ' όλα, δεν μπορώ ούτε να προεκτιμήσω ούτε να προβλέψω τι θα κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Μπορώ όμως να πω τι αισθάνομαι ότι πρέπει να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, όχι μόνο για τα συμφέροντα της Ελλάδος, αλλά για τα συμφέροντα της ίδιας και για τα συμφέροντα του διεθνούς δικαίου, της διεθνούς τάξης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να καταδείξει με τις πράξεις της, όχι με τα λόγια της, ότι το διεθνές δίκαιο και το δίκαιο της θάλασσας πρέπει να γίνεται σεβαστό από όλους. Διότι αν πάμε σε μια άναρχη διεθνή κοινωνία, που ο καθένας με τσαμπουκά τύπου αυτού που ακολουθεί η γείτονα χώρα επιδιώκει να δημιουργήσει de facto ένα διεθνές δίκαιο χωρίς να σέβεται τους κανόνες που έχει αποφασίσει η διεθνής κοινότητα, τότε υπονομεύουμε και την ειρήνη και τη σταθερότητα. Και σε κάθε περίπτωση, αν η Ευρώπη δεν αντιδράσει ουσιαστικά σε κάτι τέτοιο, υπονομεύει και την ίδια τη συνυπόσταση σε διεθνές επίπεδο. Εκτιμώ ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση στέλνει θεωρητικά τα μηνύματα που πρέπει να στείλει προς σωστή κατεύθυνση. Και τα μηνύματα αυτά είναι ξεκάθαρα, αλλά θα πρέπει να γίνει πιο πρακτική και πιο αποτελεσματική στον τρόπο με τον οποίο επιβάλλεται σε όλους αυτούς που υπονομεύουν τα δικά της σύνορα, τα δικά της δικαιώματα, διότι τα σύνορα της Ελλάδος είναι και σύνορα της Ευρώπης. Άλλες φορές, το τελευταίο διάστημα, μας έχει κάνει αισιόδοξους με τη στάση της, όταν στήριξε στο πεδίο τα ελληνικά δίκαια, παραδείγματος χάρη στον Εύρο. Άλλες φορές μας έχει δημιουργήσει προβληματισμό όταν είδαμε διστακτικότητα ή μία εξισορροπιστική λογική ανάμεσα στο δίκαιο και στο άδικο. Και είμαι πεπισμένος ότι αυτή την περίοδο η Ελλάδα έχει το δίκαιο απολύτως με το μέρος της. Δεν κάνει τίποτα άλλο από το να επιδιώκει να εφαρμόσει το διεθνές δίκαιο και το δίκαιο της θάλασσας, το οποίο είναι ταυτισμένο και με τα θέλω της. Δεν είναι εγωισμός εθνικός, είναι, θα έλεγα, σεβασμός στους κανόνες που η διεθνής κοινότητα έχει διαμορφώσει, τους οποίους η Τουρκία ακόμα και σήμερα αρνείται να υπογράψει. Μιλώ για το δίκαιο της θάλασσας. Τι λέτε, κύριε Τριανταφυλλίδη, για τους χειρισμούς της κυβέρνησης μέχρι σήμερα? Νομίζω ότι είναι σαφές και καταδεικνύεται το πλήρες έλλειμμα εθνικής στρατηγικής και στο συγκεκριμένο πολύ δύσκολο, σε αυτή την πολύ δύσκολη στροφή της ιστορίας. Κοιτάξτε να δείτε, όταν ο κύριος Ζάιμπερτ, εκπροσωπώντας την κυρία Μέρκελ, μιλά για τα δύο κράτη που πρέπει να μπουν σε απευθεία συνομιλία μεταξύ τους για τα διαφιλονικούμενα θέματά τους του δικαίου της θάλασσας. Όταν κάνει λόγο για διένεξη, όταν ο κύριος Μπορέλ απαραδέκτος λέει σε ομιλία η οποία δεν γνωρίζει ότι μεταδίδεται γιατί έμειναν ανοιχτά τα μικρόφωνα, σε ποιον θα επιβληθούν κυρώσεις? Τι σε ποιον θα επιβληθούν κυρώσεις? Σε αυτόν που καταπατά και παραβιάζει τα κυριαρχικά δικαιώματα της γειτονικής χώρας. Προφανώς στην Τουρκία. Αλλά θα πρέπει σε αυτή την κατεύθυνση όλα τα μηνύματα να είναι καθαρά για να μπορεί να είναι εύληπτα. Εδώ διαβάζουμε ότι το Spiegel λέει ότι ο κύριος Μητσοτάκης δεν πιέζει για κυρώσεις. Δηλαδή δεν ξέρει δεξιά τι πει αριστερά. Ο κύριος Βαρβιτσιώτης έλεγε τον Γενάρη, τον Φλεβάρη, δεν είναι στρατηγική μας. Είχαν τώρα εκ των υστέρων τις κυρώσεις και ενώ είχαν την δυνατότητα, και σε αυτό καταλήγω, για να γινόμαστε χρηστικοί, για να γινόμαστε χρήσιμοι σε αυτό που από κοινού όλα τα κόμματα με εθνική ενότητα πρέπει να υπηρετούμε τη διασφάλιση, και θέλω με την ευκαιρία να στείλω ένα μήνυμα στις γυναίκες και στους άνδρες των ενόπλων δυνάμεων να γνωρίζουν ότι ο πολιτικός κόσμος είναι στο νοερά είμαστε στο πλευρό τους. Προφανώς και ανταποκρινόμαστε το αίτημα και το ζητούμενο της εθνικής ενότητας, αλλά μια εθνική ενότητα η οποία θα εξυπηρετεί το εθνικό συμφέρον. Πρόσφατα δόθηκε δυνατότητα στο Συμβούλιο Υπουργών και στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο με αφορμή το θέμα της Λευκορωσίας. Βέτο. Δεν θα επιβληθεί καμία κύρωση στη Λευκορωσία αν δεν ληφθούν μέτρα κυρώσεις για την Τουρκία. Όταν όμως εκπέμπεις διαφιλονικούμενα μηνύματα, να χρησιμοποιήσω τον ίδιο όρο, διφορούμενα, γκρίζα μηνύματα, όταν σε εσάς στο όπεν, αποκαλυπτικά, σε σχέση με την αλήθεια, ο παραιτητής σύμβουλος ασφαλείας λέει να μην κοροϊδευόμαστε, παραβιάζουν τα κυριαρχικά δικαιώματα. Να μην κοροϊδευόμαστε. Σε ποιον απευθυνόταν όταν έλεγε να μην κοροϊδευόμαστε? Απευθυνόμαστε στον ελληνικό λαό. Απευθυνόμαστε σε μια ιστορία
που πρέπει να τη διαχειριστούμε με ευθύνη και αίσθηση πατριωτικής ευθύνης. Κύριε Τριανταφυλλίδη, κύριε Στυλιανίδη, βεβαίως, απλά θα έρθω και σε εσάς, θα κάνω μια αντίστοιχη ερώτηση. Ανεβάζει ο ΣΥΡΙΖΑ αρκετά τους τόνους στο θέμα των εθνικών θεμάτων. Μήπως όμως τώρα θα ήταν μια ώρα περισσότερο για μια εθνική ομοψυχία, ειδικά σε αυτή τη συγκυρία. Βεβαίως θα μου πείτε ότι έχει περάσει και η Συμφωνία των Πρεσπών όταν ήταν στην κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία, η αντιπολίτευση τότε δεν είχε παράσχει κάποια έτσι στήριξη. Μήπως όμως τώρα η συγκυρία είναι λίγο διαφορετική. Έχουμε απέναντι τον Τούρκο και θα έπρεπε λίγο να είμαστε πιο μονιασμένοι. Κύριε Δημητρέλη, επιτρέψτε. Δεν είναι μία σου και μία μου. Όχι. Νομίζω εμένα ρωτάτε. Ναι, εσάς κύριε Τριανταφυλλίδη. Και θα ρωτήσω τον κύριο Στυλιανίδη. Λοιπόν, δεν είναι μία σου και μία. Άλλωστε, ο Αλέξης ο Τσίπρας με την συγκεκριμένη, συγκροτημένη, συγκρατημένη, αλλά ωστόσο με αίσθηση της πατριωτικής ευθύνης τοποθέτησή του, δεν ανέβασε ποτέ τους τόνους. Επανειλημμένα και εν διακουσία του κυρίου Μητσοτάκη από την Βουλή μετά την πρωτομιλία του, έλεγε στηρίζουμε την κυβέρνηση εδώ, στηρίζουμε την κυβέρνηση εκεί, στηρίζουμε. Αλλά σε ποια κατεύθυνση? Είναι η κατεύθυνση της εξυπηρέτησης του εθνικού συμφέροντος. Όταν βλέπουμε σε σχέση με τη συμφωνία με την Αίγυπτο και νωρίτερα νομίζω εξαιρετικοί συνάδελφοι δημοσιογράφοι είπαν και κατέθεσαν τα ερωτηματικά σε σχέση με την Αίγυπτο που είπε Τουρκία περίμενε, κάτσε να δεις καθαρογραμμένη τη συμφωνία να καταλάβεις ότι δεν είναι και τόσο άσχημη. Όταν η Τουρκία κινείται, είπε ο Πάρης ο Καρβουνόπουλος, ακριβώς στα όρια μετά τον 28ο. Εμείς τι επισημάναμε? Αφήνεις από την Αιγαία έξω τα δύο αεροπλανοφόρα του Μεσογείου, Κρήτη και Ρόδο. Γιατί? Ουσιαστικά δηλαδή, δείχνοντας τη Χάγη σε περίπτωση διαφωνίας, θα πας πώς τη Χάγη. Πώς ακριβώς θα πρέπει μέχρι με ένα συνυποσχετικό, θα έχει προηγηθεί ένα κοινό σύμφωνο. Ακριβώς συνυποσχετικό. Και θα πρέπει να έχει η Τουρκία αποδεχθεί και το δίκαιο της θάλασσας και την δικαιολογσία του δικαστηρίου της Χάγης. Και κλείσω με αυτό. Δεν είναι εκοφαντικό, κύριε Δημητρέλη, όταν πριν από ένα χρόνο τα 12 μίλια στο Ιόνιο, όταν τα έλεγε ο Κωστιά. Αυτό θα ρωτούσα ακριβώς τώρα τον κύριο Στυλιανίδη. Έχει μπει η Νέα Δημοκρατία. Θα το πει καλύτερα ο κύριο Στυλιανίδη. Αυτό ακριβώς θα ρωτούσα. Αν επιτρέψετε να κάνω ένα σχόλιο. Δεν έχει σταματήσει ποτέ η επιθετικότητα, η τουρκική επιθετικότητα, η παραβιάζει του εναέριου χώρου. Μία τελεία παρακαλώ, κύριε Τριανταφυλλίδη. Παρακαλώ. Μία τελεία. Κύριε Στυλιανίδη, θύμισε και την ιστορία. Μισό λεπτό, κύριε Στυλιανίδη. Να θέσω το ερώτημα. Θύμισε ο κύριο Τριανταφυλλίδη τη στάση της Νέας Δημοκρατίας όταν ήταν κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ με το θέμα των 12 μιλίων, αλλά υπάρχει και το θέμα της Συμφωνίας των Πρεσπών. Δύο πολύ σημαντικά εθνικά θέματα, ωραία, στα οποία η Νέα Δημοκρατία ως αντιπολίτευση δεν είχε στηρίξει την κυβέρνηση τότε. Εγώ αρνούμαι συνειδητός να πω, στο πλαίσιο μιας άγωνης μικροκομματικής αντιπαράθεσης, τουλάχιστον σε ζητήματα που άπτονται των εθνικών συμφερόντων και δικαίων της Ελλάδος. Και πιστεύω ότι μια όριμη στάση είναι η στάση που υπηρετείται πάντοτε και διαρκώς να μην αντιπαρατηθέμενα και μάλιστα μεταξύ μας την ώρα που θα πρέπει να δημιουργείται ένα εθνικό μέτωπο διεκδίκησης όλων αυτών που αφορούν το μέλλον της χώρας. Υπ' αυτήν την έννοια λοιπόν θέλω να πω το εξής. Εσείς προσωπικά Ελλάδα, κύριε Στυλιανίδη, είναι, γιατί ως ναι, παράταξη και τότε δεν έχει συμβεί αυτό, από ό,τι θυμάμαι. Όχι, ένα λεπτό. Η κριτική και η ανάλυση του τι μέλη γενέστε είναι δικαίωμα του κάθε κόμματος και είναι ευπρόσδεκτη στην οποιαδήποτε καλοπροαίρετη κυβέρνηση. Δέχομαι να ακουστούν οι απόψεις όλων των πλευρών και οι οποίες πρέπει να συνυπολογιστούν και στη χάραξη εθνικής στρατηγικής. Από εκεί και μετά πιστεύω απόλυτα ότι αυτός που βρίσκεται κάθε φορά στην κορυφή του βουνού έχει τη δυνατότητα να βλέπει όλες τις πλευρές. Αυτός που είναι σε μία πλευρά δεν μπορεί να δει την άλλη πλευρά. Αυτό ακριβώς συμβαίνει και τώρα. Εγώ στο πρώτο μέρος της κουβέντας μας σας σχολίασα τη στάση της Ευρώπης, ποια είναι και ποια θα έπρεπε να είναι. Για τη στάση της Ελλάδος τώρα οφείλω να πω και του Πρωθυπουργού ότι επιδεικνύει μια θετική κινητικότητα στα ζητήματα. Και η συμφωνία με την Ιταλία ουσιαστικά επιβάλλει την παραδοχή της μέσης γραμμής στην ΑΟΣ και γενικότερα, αλλά και την ύπαρξη υφαλοκρηπίδας και ΑΟΣ στα νησιά. Και η συμφωνία με την Αίγυπτο, που είναι μια μερική και αναγκαία συμφωνία, γίνεται σε μια συγκυρία δύσκολη και τεινάζει στον αέρα την παράνομη και ανυπόστατη συμφωνία που έκανε ο Ερντογάν με την κυβέρνηση της Τρίπολης.
Και τα δύο αυτά βήματα είναι πολύ σημαντικά βήματα. Επίσης είναι πολύ σημαντικό ότι μέχρι τώρα στην αντιπαράθεση με τη γείτονα από την καθαρά Δευτέρα που ξεκίνησε η ιστορία της χρησιμοποίησης του μεταναστευτικού στον Εύρο, η Ελλάδα με τη διπλωματική της πρωτοβουλία έχει επιτύχει η Ευρώπη για πρώτη φορά να της δώσει δίκιο και όχι μόνο να της δώσει δίκιο, αλλά να έρθει και στο πεδίο της μάχης, το μάχη σε εισαγωγικά, όταν έπρεπε να φυλαχθούν τα ελληνικά παύλα ευρωπαϊκά σύνορα. Όλα αυτή τη στιγμή είναι ρευστά. Η Τουρκία έχει φτάσει στην κορύφωση, κατά κάποιο τρόπο, μιας προκλητικότητος που προσπαθεί να διαλύσει στην πράξη το διεθνές δίκαιο και το δίκαιο της θάλασσας. Η Ελλάδα πρέπει να αντιδράσει με ψυχραιμία. Και κυρίως με ψυχραιμία πρέπει να αντιδράσουν τα πολιτικά κόμματα. Να υπάρχει συνεννόηση, να υπάρχει κριτική, να υπάρχει κατάθεση διαφορετικών προτάσεων. Αλλά όταν ναι. χαράσετε μια εθνική στρατηγική και μια κυβέρνηση αγωνίζεται και ένας πρωθυπουργός αυτή τη στιγμή να δημιουργήσει ένα διεθνές μέτωπο υπέρ των δικαιωμάτων μας, δεν έχει νόημα να κάνουμε αυτές τις αντιπαραθέσεις. Ναι. Και είπε και είπα και κάνατε και κάναμε. Ένας χώρος, κύριε Τερταφυλλίδη, για να κλείσουμε. Και κλείνουμε, κύριε Τερταφυλλίδη. Βεβαίως. Αυτός που θέλει στην ενόηση φροντίζει πρώτα απ' όλα να κάνει συμβούλιο των πολιτικών αρχηγών για να αποκτηθεί αυτή και να σταλεί το μήνυμα του αραχού εθνικού μετόπου, της εθνικής λαϊκής ενότητας και της απόλυτης εγρήγορσης. Είπε κάτι και θέλω με αυτό να κλείσω, ο κύριος Φιλιανίδης, είπε από την κορυφή, ναι, να το μεταφράσω διαφορετικά, από τη χλαμίδα του Μακεδονικού στην πιτάμα των ηλεκτρικών, μία καρέκλα δρόμος. Είδατε πώς μεταμορφώνει η καρέκλα της εξουσίας και αυτά που έβλεπε από τη μια πλευρά το 19, δεν το βλέπεις το 20. Τέλος πάντων, εγώ δεν θέλω να πω και εγώ. Δεν βοηθά όμως ορίσαμε και προσπάθεια με τέτοια άγωνη αντιπαράθεση. Αυτό θέλω να σας καταλάβω. Ορίσαμε και προσδιορίσαμε ποιος είναι ο τρόπος, το τι, το πώς και το γιατί της εξυπηρέτησης του εθνικού συμφέροντος. Ευχαριστούμε θερμά. Θέλω απλά μια... κυρία Σταφούλη, αν μου επιτρέπετε, μία μόνο... Έχουμε εξαντλήσει τον χρόνο και στους δύο θα ήθελα να το πω. Θα ήθελα απλά για την Θεσσαλονίκη να πω κάτι, γιατί ο κόσμος περνάει πάρα πολύ δύσκολα. Πάρα πολύ δύσκολα, βεβαίως. Και νομίζω αυτά θα συμφωνήσουμε. Έχω καταθέσει δύο επίκαιρες ερωτήσεις για τον κόσμο της Θεσσαλονίκης που μας ακούει, μιας που είμαι βουλευτής στην Αλφα Περιφέρεια Θεσσαλονίκης, και για τον ΟΑΣ θα συζητηθεί τη Δευτέρα το απόγευμα, αλλά και για τα σχολικά γεύματα. Εμείς είχαμε διασφαλίσει 400.000 σχολικά γεύματα. Θα απαντήσει η κυβέρνηση στη Βουλή. Ωραία, ευχαριστούμε πολύ.